Ήρθε η ώρα για το πρώτο, όχι τρελό. Όχι, δυστυχώς δεν έχω κάνει κάτι στο edit. Δυστυχώς έκανα κολλήλα και όλο το βίντεο θα είναι έτσι rape. Οπότε γράψε κολλήλα στο chat και κάνει υπομονή, από το επόμενο θα το έχω φτιάξει. Δεν πειράζει. Αυτή τη φορά χειμωνιάτικο challenge. Μαζί με το χειμώνα μπαίνει και μια νέα σεζόν σε αυτά τα challenges και από ό,τι βλέπετε έχουμε πάρει αυτό με το τζακούζι και το έχουμε αλλάξει λίγο. Έχουμε 4 διαγωνιζόμενους, ένα παγωμένο τζακούζι, πόσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο κρύο. Έξω έχει 15 βαθμούς, φυσάει και έχουμε και τον τροχό της τύχης να δυσκολέψει τα πράγματα. Από όσο έχετε δει σε αυτά τα challenges, όσο πάει κάτι σκέφτομαι για να τους βοηθήσω να βγάλουν λεφτά, να τους δυσκολέψω και όπως πάντα ο τελευταίος που μείνει μέσα εκεί νικάει το challenge και κερδίζει τα λεφτά. Αλλά τι λεφτά! Έχουν 0 ευρώ τώρα και όπως πετυχαίνουν στόχους. Ένα είναι αυτό, το άλλο είναι μπασκέτα. 20 ευρώ από κάθε καλάθι και ό,τι λέει εκεί πέρα ο στόχος, άμα πετύχουν το στόχο. Το σύνολο θα είναι τα λεφτά που θα πάρουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε αρχίσει το challenge, το ξέρετε πώς έχει αρχίσει. Εκτός αν θέλετε να σας βγάλω λίγο κόμπλεξ ή να ανοίξω τα jets. Το challenge αυτό δεν είναι ακριβώς δυσκολίας ιδιαίτερης, είναι πιο πολύ αντοχής. Μπορείτε να βγείτε όποτε θέλετε. Μπορεί να μας πάρει μία ώρα, μπορεί να μας πάρει δύο, μπορεί τέσσερις. Μπορεί και δέκα. Μπορεί και δέκα. Πάντως εγώ είμαι εδώ για να φέρνω τον τροχό να σας δυσκολεύει ή να σας διευκολύνει αντίστοιχα. Ήδη τα παιδιά έχουν αρχίσει εδώ πέρα να κρυώνουν. Βλέπουμε το σατάμο τουρτουρά. Για δείξε μας, κάνε έτσι λίγο σατάμο, έτσι να δούμε. Βγάλε λίγο το χεράκι σου έξω. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή μέσα είναι 32 και όσο περνάει η ώρα κατεβαίνει. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα τροχός να γυρίσουμε τον πρώτο τροχό. Ο host βγάζει κόμπλεξ πρώτος. Τι εννοείς? Κακή τύχη, παιδιά, κακή σας τύχη. Τι θα είναι η πρώτη πρόκληση? Κρύο! Κρύο! Νομίζεις τώρα το βάζω. Κατεβαίνει η θερμοκρασία, κατεβαίνει. Πάμε κανένα καρπενήσι για το επόμενο challenge. Λοιπόν, πείτε μας και εσείς στα σχόλια. Ψήνετε κανένα καρπενήσι με χιονισμένα τοπία, τίποτα με χιόνια. Μήπως ήρθε η ώρα για τροχό? Όχι, όχι. Ναι, καλά, παράτα μας. Ποιος θα μας κάνει την τιμή? Προηγούνται οι κυρίες. Αναστασία, κάνε μας την τιμή. Άντε καλά. Έλα. Το timer σας έχει αρχίσει. Αυτό είναι το νόημα. 30 δευτερόλεπτα. Κλείστε το timer. Το timer. Ωραία, έρχομαι να τα πάρω. Ναι, timer. Timer. Δύο λεπτά. Έχετε κι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Μπείτε μέσα, σας κάνω δώρο. Ξέρετε κάτι, ζοριστήκατε από νωρίς πάρα πολύ, οπότε λέω να βαρέστηκα μια βολή γιατί ακόμα ο νικητής κερδίζει τώρα 0 ευρώ. Αρχίσουμε με στόχο, με μπάσκετ. Στόχο. Τότε δεν θα ρίξετε όλοι από ένα, επειδή είναι το αρχικό, έχουμε ένα μπαλάκι, δύο βελάκια. Πετάνε αυτό, όπου σκάσει, παίρνουν τόσο. Σκάει εδώ και κολλάει 60 ευρώ στο σύνολο. Δέτη, μια και είσαι πίσω από αυτή την κάμερα, κάνει record, μια και είσαι πίσω από εκεί, θέλω να αποφασίσεις, επειδή έχουμε 4 άτομα και 3 βολές, και θα βαρέσουν. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρη η απόφασή μου. Καλά, σίγουρα θα πεις αυτά. Ποιος δεν θα βαρέσει? 2-3 θα βαρέσουν. Ο σατάμος δεν θα βαρέσει. Ο κομπλεξικός ο Δέντης. Πρώτη βολή. Το στόχο. Πολύ κακή βολή. Σειρά του team, please. Μπαμ. Μπαλάκι ο Μπιλιολάκης. Ομαλά. Συγχαρητήρια. Θα νικήσετε 0 ευρώ. Σατάμο, γύρνα τρέχω. Πόσο θέλω να σου σκάσεις το 2 λεπτά πάλι. Το νερό και το κρύο. Ριόλ ρε μαλακά, όλα τα ίδια κάνουμε μαλακά. Σε κάθε τέτοιο να έχουμε ένα ριόλ. Ωραία, ένα ριρόλ. Όχι, όχι. Στόχος! Είναι το τελευταίο ριρόλ όμως που σας δίνω, έλα. Σατάμο, όχι από εκεί, από το κέντρο, μην κλέβεις, Σατάμο. Ρίχτε τα αποστρέμου, τα βγαίνει. Στην κουρτίνα. Άντε, παιδιά, πρέπει να πετύχετε κάτι. Δεν γίνεται να κερδίσετε 0 ευρώ. Έχει και την μπάλα του μπάσκετ. Όχι! Δεν πειράζει, ήταν καλό αυτό. Πάρε. Πάμε να 50 ευρώ! 50 ευρώ! Λοιπόν, παιδιά, είναι σημαντική στιγμή αυτού του βίντεο όπου μιλάμε για το χωρικό που μας έχει καλύψει τα έξοδα του βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ τη Λαρτιτζιάνο, μας έστειλε πίτσες και νερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τρελή η πίτσα τους, όπως θα δείτε τώρα. Λαχάνιασα. Θέλετε να φάτε? Ναι. Πέρα από την πλάκα. Είναι πολύ καλή πίτσα. Πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα θα πάω να πάρω ένα κομμάτι. Έλα, πάμε. Εκατοστάρι,
Έλα πάμε σειρό. Ω, 20! 20 και 50, 70. Πάλι καμιά ψωλή. Γαμημένη, ποιος το βάλει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήμουνα σίγουρος. Άρα δεν έπρεπε να κλέψετε, τώρα θα πάει 15 βαθμούς. Εδώ δεν έκανα τίποτα. Σατάμω, μαλάκα. Ο Σατάμω τα κάνει. Ο Σατάμω το κάνει, πας και νικήσει ο Σατάμω. Σατάμος άρεσε όταν ήταν 35 βαθμούς. Θες αυτά τα story στη ζεστή πισίνα, ωραία ήταν. Τώρα που τουρτουρίζεται. Είσαι κι ανήλικος μαλάκα, μια φάντα θα βγεις. Άντε ρε μου θα πιω. Exposed. Όποιος πάρει το σκουπί του Σαντά μου και ρίζει ένα κομμάτι πίχτα. Θα πάρει πολύ. Θέλω την πίτσα! Όχι, άμα το κρατήσει κερδίζει εκείνος πίτσα. Ο Σατάμο το κράτησε, νίκησε ο Σατάμο. Και εγώ το κρατάω. Δεν πειράζει, νίκησε ο Σατάμο. Νίκησε ο Σατάμο. Σατάμο πάει μια πίτσα. Φέρε το τέτοιο και κερδίσε την πίτσα. Θα πέσει μέσα, πρόνοιχε. Ω, τι σου έκανε. Θα πλέξεις. Γίνα τον τροπάνδος πίτσα. Ωραία, αλάτε εδώ πέρα, φάτε πίτσες, μαζί μου. Join me! Λιμώτε σκουπιδάκια, ελάτε προς τα εδώ παρακαλώ. Σατάμω, γιατί πιάνεις έτσι το κομμάτι, λες και είναι... λες και είναι τα ψηλά, ξέρω. Κάθετε και τα... κρατάει την πίτσα έτσι. Σατάμω. Μετά από μια μισή ώρα στο challenge, πώς νιώθετε, παιδιά? Χειρότερο. Μια μισή ώρα είστε μέσα. Αλήθεια. Ναι. Ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει. Σατάμω, ποια είναι η γνώμη σου για το challenge? Μια χαρά. Βασίλη, ποια είναι η γνώμη σου για το challenge? Ό,τι χειρότερο έχεις κάνει. Ποια είναι η γνώμη σου για το challenge? Είμαι τέλεια, να ξέρεις. Εσύ, Κλωστή. Να ανεβάσουμε τους βαθμούς στην 20 κάτι. Απάρατα μας, ρε. Όχι, απάρατα μας, ρε. Όσο πάει, δυσκολεύει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω να σας πω ότι θα σας κάνω ένα δώρο, μια και είστε μια μισή ώρα και έχετε φάει το κρύο στον κόλλο. Μια βολή μπάσκετ. Ένα αυτοσχέδιο μπασκέτιο. Μαζευτείτε ένα-ένα στο κέντρο και πάμε. Πάλι καλά από την μπαταρία, μπορεί να πεθαίνει από όλοι. Κόντρες είναι τα ερεύμα. Όλα ρε. Βασίλη, κάνε μας περήφανος. Πάμε εμείς για το χάρικο. Με καμπύλη, μπρο. Πήγε κοντά, πήγε κοντά, πήγε κοντά. Πότε. Λόγικα. Πάρουμε 40. Ωραία. Ναι. Κόντα. Είναι στο χέρι σου. Μέσα. Air play, έφταιγε. Καλό. Ρε, πήγε να μπει πάλι και χτύπησε στο χέρι μου εδώ. Άντε, άλλη μία. Αλλά τώρα θα πάει για 50. Δεν πήραμε, μία ψηλή. Πες να μας κάνει την τιμή. Μήπως να μας κάνει ο Ινς που τόση ώρα ήταν στην κάμερα. Πήγαινε, κάνε μας μία την τιμή με την υπέρτατη καντεμιά. Σε παρακαλώ, βγάλ' τους 2 λεπτά έξω. Όχι, κόκκινο και μπλε. Πάμε. Σε παρακαλώ να μείνουν έξω τα παιδιά. Ναι! Τέλεια! Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη δεύτερη πίτσα. Ελάτε εδώ. Έλα, Σατάμω το κομμάτι σου. Φάει την πιτσούλα σου. Σατάμω ήδη. Έλα προς τα εδώ να φας μόνο για να... ή εκεί. Προς τα εδώ, μην το ρίξεις προς τα μέσα. Εσείς τουλάχιστον καταλαβαίνω, το Σατάμω ήθελε 5 εξηγήσεις. Είστε έτοιμοι για το plot twist. Μην μου πεις ότι έκλασες. Όχι, μην πει. Όχι, κύριε Μαλάκα. Πρώτο. Στιγμή αλήθεια. Πρώτο. Θα διαρκέσει και κάνει κρυμμυλάκι. Δεν πειράζει, μπρο. Πήγαινε εκεί που δεν φυσάει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα αλλάξει. Πίστεψε με, εγώ έχω πεθάνει. Άμα θέλει ο Σατάμω να πιει νερό, θα πρέπει να πιείτε όλοι σας. Θα ρίξω εγώ το τροχό που δεν έχω ρίξει. Σατάμω, θες νερό και θα γυρίσει τον τροχό. Για ρίξει την πίτσα από τώρα. Την πίτσα από τώρα. Πάλι πίτσα! Μαλάκα, τρώμε ξανά! Βάλ' το, πάλι πίτσα! Ζή! Ζή! Πίτσα με χλόρια, έφαγε! Πίτσα! Μετά από αυτό μένει στο μεταξύ μόνο ένα ακόμα κομμάτι για όλους. Δεν το λέω για πλάκα. Θες να βγεις γιατί τρέμεις πάρα πολύ. Όχι. Ο Μπιλ θέλει να βγει επειδή κρυώνει και δεν τρέχει. Κατουργέται για τέλος πάντων. Θέλει να βγει ο Μπιλ και δεν κρυώνει καν όπως εσύ. Θα πάθεις ζημιά, να ξέρεις. Μια χαρά είναι. Έρχεται καβίτης. Έρχεται καβίτης. Ο Ακράμποβιτς! Τώρα που μου το θυμήσατε, θα φάτε πάλι 2 λεπτά έξω. Έλα το 2 λεπτό. Ένα λεπτό έξω! Έξω, 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 έξω. 3, 2, 1, ξεκίνησε. Όταν δείξει αυτό ένα λεπτό, μπορείτε να ξαναμπείτε μέσα. Τώρα είσαι στο έλεος του κρύου αέρα. 3, 2, 1, μέσα! Επιστρέφουμε! Όμως δεν σας περιμένει το κρύο μόνο απ' έξω, σας περιμένει και μέσα. Και με αυτό το κουμπί εδώ πέρα θα γαμηθείτε.
Όχι, χωρίς το πήρε την πρωτοβουλία, τώρα θα σας κάψει όλους. Είναι μέτρα γερία να σας κάψει. Είναι σειρά μου, δεν μετράει. Πέρε το δύο. Το χρονόμετρο αρχίζει από τώρα. Δύο λεπτά έξω, δύο λεπτά έξω. Όχι άλλο! Άλλο ένα λεπτό. Είστε μία ώρα και 45 λεπτά μες στο challenge. Μέχρι να μείνει ένας. Σας έχω δύο προτασούλες. Οι προτάσεις είναι δύο. Όλοι από μία βολή μπάσκετ ή δύο άτομα από μία βολή στόχο. Ή θα είναι δύο τυχεροί, δε τι αποφάσισε. Και δύο θα βαρέσουνε. Θα πω το Σατάμο. Ναι. Θα πω και τον Bill. Ωραία. Γιατί έχουν υποφέρει το περισσότερο. Για την English βαράτε. Εγώ νομίζω ότι πάει τζάμι. Πόσο 110 το bank. Το Γιάννου Παύλε, τεχνικής κάμερα μάνα. Έχει στήσει όλο τον τρίποδο στο βυζί του, έχει εφαρμοστεί πλήρως τέλεια. Με το προγούλι ελέγχω λίγο εδώ πέρα. Ελέγχει με το προγούλι και το βυζί του. Δεν είναι τρίποδο, είναι τριβιζά. Ο Ευάγγελος τριβιζά. Τέσσερα άτομα μέσα. Σχεδόν στις 2 ώρες. Last dead bar. Τροχό. Τροχό. Το έχω. Τι θέλετε να φέρω. Νεράκι. Νεράκι, νεράκι, νεράκι. Νεράκι. Εγώ θα φέρω 2 λεπτά. Κάτι μου λέει ότι θα φέρω 2 λεπτά. Δεν πάει να παίξεις κανένα τζόκερ που πέφτεις και το ζωκόντα. Ένα λεπτό έξω. Το timer. Από το πλήρω. Βγαίνει. Τι έγινε. Βγήκε. Έχουμε το πλήρω που κάνει. Μπορώ να πεθάνω ρε 13. Μένετε πλέον 3 άτομα. Είμαστε 2 ώρες μέσα στο challenge και ο Bill έφυγε, είναι ο πρώτος που χάνει. Περίεργο, γιατί σε κάτι τέτοιο ο Bill πηγαίνει τελικό ή νικάει τα challenges. Και μένω εγώ μέσα. Και μένω Σατάμο. Μια σχέση εκεί, Σατάμο, για ρίξε και έναν τροχό. Έλα. Στόχος. Σε slow motion. Παράτε μας. Θέλω νερό! Θέλεις νερό, πάρε νερό! Με μόλις 3 άτομα, 2 ώρες από τη στιγμή που άρχισε το challenge, εδώ. Αυτή τη στιγμή λέω να ανεβάσουμε από το 20 ευρώ περ καλάθι στα 30. Εδώ, απαράτα μας! Νουμπά! Η προσπάθεια μετράει. Μα! Πάρα πολύ κοντά όμως! Τελειώνει το μπάσκετ. Χάσαμε την μπάλα. Και έφταιγα εγώ. Άρα βελάκι για την Αναστασία. Πώς θα σπιτσόκοψάει πάλι. Κάπως πλησιάζουμε το 200 που είναι το κλασικό στα challenges. 25 βαθμοί και τζετ στο κολλή. Μιας και είμαστε τρεις, μας βολεύει να τους βάλουμε όλους από εκεί πέρα. Ο τροχός πήγε εδώ πέρα μαζί με τις πίτσες και τα νερά. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να φύγει κάποιος. Μετά από 2 και κάτι ώρες ήρθε η στιγμή να φύγει κάποιος στοιχεία. Ξέρετε ότι σε αυτά τα challenges, άμα με νευριάσετε ή άμα περάσει πολλή ώρα, που σε αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και τα 2. Οπότε ήρθε η ώρα να φύγει κάποιος στοιχεία. Και έχουμε μπει εδώ random.org, έχουμε βάλει να βγει ένα τυχαίο αριθμό από το 1 μέχρι το 3. Τσόνι, έλα λίγο. Θα κάψει έναν ο Τσόνι, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε μπει random.org. Πρέπει να βγάλεις ένα αριθμάκι. Θα απαντήσουμε generate έναν τυχαίο αριθμό από το 1 μέχρι το 3. Και σε όποιον σκάσει από τα αριθμάκια που βγάλες, βγαίνει έξω και χάνει αυτόματα. Το 1, είσαι το 2, είσαι το 3, δεν είσαι μαλάκας. Ο μαλάκας πρέπει να το πατάει. Δεν είναι ηλίθιο εδώ. Ωραία, πάτα απλά εδώ που λέει generate. Το 2, Τίμπλες. Ωχ! Όντορ! Δεν έχω κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τροχός της ατυχίας. Ο τροχός της ατυχίας βασικά είναι γυρνάει. Δύο φορές το τρίτο. Ελπίζω να τύχετε κάτι κακό. Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Να τους αφήσουμε τελικό ένα V1 έξω και όποιος αντέξει περισσότερο. Σατάμω στη βολή. Καλά. Ούτε δύναμη δεν έχεις εσύ. Τριάντα! Ακριβώς 200, που σημαίνει ο νικητής κερδίζει 200 ευρώ. Όποιος ζήσει περισσότερο, όποιος αντέξει περισσότερο, κερδίζει. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε νικητή. Για κατέβα λίγο να κάνω κάτι. Σατάμω! Όταν βγήκα έξω γέλαγες. Σατάμω, ρε, πετύχεις και εμένα, που δεν το Γέλαγες. Θα με να βρει μουνία!
Φαντάσου να είχαμε τελικό σατάμο και τσόνι δίπλα δίπλα να κάνουν έτσι. Θα έκανε έτσι με και με τους καφέτες. Όχι στην μπλούζα μου ρε. Στην μπλούζα, όχι πάνω, όχι πάνω. Έχει, έχει το τέτοιο. Μη μου το χαλάσεις. Λοιπόν, θα παίζετε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί και όποιος νικάει, δίκιο ιτημένος τρώει νερό. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. 1-0. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τρίτο το νερό. Ναι, για έλα εδώ. Κοίτα χαρά. Α, τι γίνεται εδώ, μήπως έρχεται δεύτερο στη σειρά νερό. Είμαι στην Κοζάνη. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο τελικό. Τους έχουμε τυραννίσει κυριολεκτικά, τους έχουμε πετάξει νερά, τους έχουμε βγάλει έξω. Και παρόλα αυτά, ο Σατάμου για Αναστασία τα έχουν καταφέρει μέχρι το τέλος. Και όπως πρότεινε το κουνέλι εκεί πέρα με την άλλη κάμερα, αυτό που θα γίνει είναι θα τους δώσουμε δύο βολές, μία στον καθένα. Και όποιος πετύχει το μεγαλύτερο αριθμό, κερδίζει. Πρώτα βαράει η Αναστασία. Όχι! Έχεις, άμα πετύχεις οτιδήποτε στο στόχο και κολλήσει, νικάς. Μαλάκα, πες μου θα νικήσει. Όχι! Και ρίχνει. Έχουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα. Τι! Νίκησε ο Σατάμο. Τι! Σοβαρά. Ναι. Νίκησε. Ορκίζομαι σε αυτό το βίντεο ότι νίκησε ο Σατάμο. Και μέχρι και ο Σατάμο έχει νικήσει και δεν έχεις πάρει εσύ τίποτα. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μπορώ να πω ότι ήταν το πιο ανατρεπτικό μέχρι σήμερα challenge που έχουμε κάνει. Είχαμε νικητή το Σατάμο, ήταν το μεγάλο outsider και έκανε την έκπληξη. Και θέλω όλοι να πάτε στο κανάλι του και να του μοιράσετε καρδούλες, γιατί ήταν το καλύτερο play μέχρι σήμερα στα challenges αυτά. Λοιπόν, εννοείται όπως πάντα να σας άρεσε το βίντεο, αφήνετε ένα like, μην το ξεχάσετε. Εσείς καινούργοι πατήστε μία εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε δίπλα την καμπανούλα από το subscribe για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και εννοείται ότι θα τα πούμε στο επόμενο challenge ή βίντεο γενικά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Τα λέμε.